Ξενοδοχεία καραντίνας για τους τουρίστες που δεν διαγνωστούν θετικοί στον κορονοϊό αναζητά το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και της ταυτόχρονης επανεκκίνησης του τουρισμού. Βγήκε η προκήρυξη από το Υπουργείο. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα ξενοδοχεία COVID. Σίγουρα χρειάζονται. Εμείς είχαμε πέρυσι προτείνει ένα ξενοδοχείο πιο καλής κατηγορίας έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι και των Πεντεαστέρων που έχουν κλείσει να πηγαίνουν στα κατάλληλα καταλήμματα τα οποία ήδη έχουν κλείσει και όχι σε κατώτερης κατηγορίας, αλλά αυτό μάλλον δεν έχει ακουστεί από το Υπουργείο. Εγώ νομίζω ότι θα είναι ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Τα ξενοδοχεία καραντίνας θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων και να βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων, καθώς και εντός των νήσων Θύρας, Μυκόνου και Αρκύρας, Ρόδου και Κο. Και να έχουν το σήμα πιστοποίηση health first του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου. Επίσης, τα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ξενοδοχείων, όπως είναι τα εστιατόρια και ηλικία κλπ., αυτά θα είναι κλειστά, αλλά όμως όχι τα παρασκευαστήρια, δηλαδή οι κουζίνες θα δουλεύουν. Θα πρέπει να, όπως αναφέρει επίσης η εφημερίδα της κυβέρνησης, να είναι τουλάχιστον 2 αστέρων. Πράγμα το οποίο νομίζω θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον 3. Είμαστε ένας πολύ ασφαλής προορισμός και σε όλη την περίοδο του COVID. Πέρυσι όταν ανοίξαμε τα ξενοδοχεία μας και όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν ένιωσαν ασφαλείς. Εν τω μεταξύ, αυξάνει το κόστος αποζημίωσης για τα δωμάτια τα οποία θα φιλοξενούν άτομα που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. Το δωμάτιο είναι 15 ευρώ το κενό δωμάτιο και 45 ευρώ το γεμάτο. Είναι καλύτερα από πέρυσι βέβαια, γιατί έχει αυξηθεί το γεμάτο δωμάτιο κατά 10 ευρώ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αρκετά ξενοδοχεία καραντίνας δεν έχουν πληρωθεί για το υπόλοιπο 50% του οφειλόμενου ποσού της περσινής σεζόν. Να ξέρετε ότι τα ξενοδοχεία COVID ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Στην προκήρυξη τη καινούργια βγήκε ότι τα άδεια δωμάτια, δηλαδή το 15 αυτό, αναδωμάτιο, θα το προπληρωθούν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους του τουρισμού ότι να προσπαθήσουν να κρατήσουμε την χώρα μας όσο γίνεται πιο πράσινη από πλευράς της πανδημίας, να αποφύγουμε τον κορονοϊό, διότι αν παραμείνει η χώρα μας στο κόκκινο χρώμα, τότε οι τουρίστες είναι λογικό ότι θα μας αποφύγουν, δεν έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους εδώ. Για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία επικρατεί ικανοποίηση σε ό,τι αφορά τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν στους μπουφέδες, ωστόσο ενστάσεις καταγράφονται σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πελατών στους χώρους εστίασης. Ανά 10 τετραγωνικά 4 άτομα, τώρα έχει γίνει ανά 15 τετραγωνικά 2 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα εστιατόρια και τα μπαρ και στα ξενοδοχεία αλλά και εκτός ξενοδοχείων. Τα πρωτόκολλα είναι φέτος πιο χαλαρά. Βλέπουμε ότι έχουμε στα εστιατόρια, θα χρησιμοποιούν οι πελάτες το γάντι που είναι πολύ καλύτερο γιατί θα μπορούν οι ίδιοι να πηγαίνουν στους μπουφέδες να παίρνουν ό,τι θέλουν και να μην υπάρχει το προσωπικό εκεί να τους τα δίνει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαλογή κατηγοριών, το λέει ξεκάθαρα και η δική μας πολιτεία, ότι δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε αυτούς που δεν είναι πολιτικοί και θέλουν να κάνουν διακοπές. Για μας είναι το ίδιο πράγμα.